Σήμερα, έτσι, σήμερα, Παγκόσμια ημέρα γυναίκας, να έχουμε αυτή την είδηση, αυτή την εξέλιξη. Το λέγαμε από την αρχή ότι ούτε τα αυτονόητα δεν έχουμε ακόμα, πόσο μάλλον να λέμε και χρόνια πολλά μεταξύ μας. Εγώ νομίζω πως δεν είναι μια μέρα που πρέπει να λέμε χρόνια πολλά, ίσα-ίσα. Είναι μια μέρα που θα πρέπει και οι γυναίκες και οι άντρες να αναρωτιόμαστε για το τι έφταξε και δεν φτάσαμε εκεί που πρέπει να, θα έπρεπε να είχαμε φτάσει. Λοιπόν, σωστά. Και δες τώρα πώς δένουν τα θέματα μεταξύ τους με ένα φοβερά μαγικό τρόπο. Στο στούντιο εδώ μαζί μας είναι ο κοινωνικός λειτουργός, ο κύριος Γιώργος Σαριδάκης. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους διαθεατές μας. Χαίρομαι ιδιαίτερος που βρίσκομαι στο φιλόξενο περιβάλλον της Crete TV. Να είστε καλά. Και επίσης χαίρομαι που μου δίνει τη δυνατότητα να συνομιλώ με δύο έγκριτους και αγαπητούς δημοσιογράφους. Και έρχεστε να μιλήσουμε για μια εκδήλωση, κύριε Σαριδάκη, ακριβώς, που αφορά αυτό ακριβώς που συζητούσαμε πριν από λίγο. Ενδοοικογενειακή βία. Βεβαίως. Σπάσε τη σιωπή. Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων και παρεμβάσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης περί του θέματος της ενδοοικογενειακής βίας, πραγματοποιείται εκδήλωση στις 13 Μαρτίου, 6 ώρα το απόγευμα, στον χώρο του Μελητηρίου Ηρακλείου, στην αίθουσα Καστελάκη, η οποία φέρει τον τίτλο «Ενδοοικογενειακή βία, διώξε το φόβο, μίλα». Μίλα. Ο τίτλος τα λέει όλα, βεβαίως, κύριε Σαριδάκη, ναι. Δηλαδή μιλάει από μόνος του, είναι αυτές τις περιπτώσεις. Ακριβώς. Στην εκδήλωση αυτή θα έχουμε την τιμή να βρίσκονται ως ομιλητές, εξαίρετοι οι επιστήμονες και οι άνθρωποι που εμπλέκονται στο πεδίο της ενδοοικογενειακής βίας, οι οποίοι θα κληθούν να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα πάνω στο κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας και να αναπτύξουν έτσι από τη σκοπιά τη δικιά τους. Το... Βλέπουμε ότι στους ομιλητές πραγματικά είναι από όλο το φάσμα. Βέβαια, είναι, αν θέλετε να το ονομάσω, είναι ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος, ο οποίος θα αναφερθεί για το ποια είναι η στάση της Εκκλησίας απέναντι στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας και πώς ερμηνεύει τρόπον τεινάει η Εκκλησία το χαρακτήρα αυτών των περιστατικών που διαταράσσουν την οικογενειακή ειρήνη και γαλήνη. Και τι πιο σημαντικό, να ακούμε αυτές τις απαντήσεις από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και πρόεδρο της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. Ο αντιδήμαρχος, επίσης ο αντιδήμαρχος κοινωνικής μέρας, ο κ. Γιώργος Τζαγκαράκης, ο οποίος θα αναφερθεί στην πρόνοια των κοινωνικών υπηρεσιών για την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και πώς ενεργούν οι κοινωνικές υπηρεσίες ως προς το σκοπό αυτόν. Η αξιωματικός της Ελλάς ενταγμένη στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κυρία Δήμητρα Λιάπη, η οποία θα θίξει θέματα που αφορούν τη διαχείριση τέτοιων υποθέσεων, διερεύνηση, εξέταση και προσέγγιση από την υπηρεσία της. Και επίσης θα αναφέρει και κάποια συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα και ποσοστά από τις αναφορές στην υπηρεσία τη δική της. Η κυρία Μέρη Παχιαδάκη, η πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων και αρμόδια για τον ξενώνα κακοποιημένη γυναίκα και παιδιού, η οποία θα αγγίξει το κομμάτι για το σε ποιο στάδιο γυναίκα απευθύνεται στην υποστηρικτική δομή του ξενώνα, ποια διαδικασία ακολουθείται και πώς λαμβάνει την υποστήριξη. Και επίσης και εκείνη θα αναφέρει κάποια συγκεκριμένα ποσοστά από τις καταγραφές του ξενώνα. Ακολούθως, επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Φωτεινή Παπαδάτου, ψυχολόγος από το Χαμόγελο του Παιδιού, που θα αναλύσει το κομμάτι της παιδικής προστασίας και πώς παρεμβαίνει το Χαμόγελο του Παιδιού σε θέματα άσκησης βίας σε ανήλικα πρόσωπα. Και θα αναφέρει και εκείνη κάποιες καταγραφές από το Χαμόγελο του Παιδιού. Και τέλος, ο δικηγόρος και πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κ. Απόλλων Καλογερόπουλος, ο οποίος θα αναλύσει το νομικό πλαίσιο προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο τροποποιήθηκε και πριν 10 μέρες. Και θα περιγράψει και τη θεσμοθετημένη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης. Όλες τις πτυχές τις έχετε στην εκδήλωση, κύριε Σαριδάκη. Όλες θα τις φωτίσετε. Είναι φοβερό. Άκουγα το πρωί και συνέλεξα μερικά στοιχεία την προϊσταμένη του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας στο Ηράκλειο. Την κυρία Μπερνιδάκη, η οποία μίλησε στην ΕΡΤ. Και λέει το 2022 καταγγέλθηκαν 407 περιστατικά στο συγκεκριμένο τμήμα. Το 2023 454. Και μόνο μέχρι αυτή την ώρα, δηλαδή τους δύο πρώτους μήνες, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, έχουμε ήδη 80 περιστατικά καταγεγραμμένα. Ακριβώς. Που σημαίνει ότι μέχρι να φτάσουμε στο τέλος του χρόνου, παίζει να έχουμε ξεπεράσει και τα 600 περιστατικά. Σίγουρα. Τα καταγεγραμμένα. Ναι, πάνω σε αυτό, αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω κάτι, ότι εγώ προσωπικά αποφεύγω να μπαίνω στην αναφορά ποσοστών για να μην επισέρχομαι σε
χωράφια για αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών και χωρέων που είναι περισσότερο αρμόδια από μένα. Αλλά επιστρέψαμε να αναφέρω σε παρελθόντα χρόνια από κάποια κατηδίαν συζήτηση που είχαμε τον τότε προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Ιεραρχείων, τον κύριο Αθανάσιο Γαλίνα, έναν έγκριτο και σπουδαίο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος στο πλαίσιο μιας παρόμοιας πρωτοβουλίας για την ενδοοικογενειακή βία μου ανέφερε ότι το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας δεν μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια. Αυτό που αποτυπώνεται είναι η αύξηση των καταγγελόμενων περιστατών. Αυτό έχει διπλή ερμηνεία από την υποκύρωση της Αγγελίας. Από τη μία είναι θετικό, γιατί δείχνει ότι, ότι τα θύματα σπάνε τη σιωπή τους και προσφεύγουν στην υποστήριξη των αρμόδιων αρχών. Από την άλλη, ότι από τη στιγμή που βλέπουμε αύξηση των καταγγελόμενων, φανταστείτε τι γίνεται από εκείνα τα περιστατικά που εξαρτίζονται αθέατα πίσω από κλειστές πόρτες. Πίσω από τις κλειστές πόρτες. Μιλάνε όμως πιο εύκολα πλέον. Γιατί ξέρετε, τα περισσότερα θύματα καταφεύγουν λανθασμένα ως μέσο προστασίας στην επιλογή της σιωπής, έτσι, υπό το φόβο να αποφύγουν μεγαλύτερα δεινά ή να αποφύγουν τον κοινωνικό στιγματισμό ή χαρακτηρισμό. Υπομένοντας έτσι τον όποιο βασανισμό και ακολουθώντας το δικό τους γολγοθά. Κύριε Σαρδάκη, όμως χρόνο με το χρόνο γίνονται τα στόματα ανοίγουν πιο εύκολα. Έτσι. Γίνονται πρωτοβουλίες και προσπάθειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς. Τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας ανοίγονται σιγά σιγά και προσφεύγουν έτσι στην υποστήριξη των αρμόδιων αρχών. Αυτό και βέβαια το ζητούμενο ακόμα είναι το πού πας μετά. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί ακούσαμε και πριν από λίγο ότι η γυναίκα αυτή που είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας και πώς σύζυγος της παίρνει τον δρόμο για τη φυλακή. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος σε ένα νοσοκομείο μαζί με τα παιδιά της, γιατί δεν έχει πού να πάει, δεν υπάρχει ένα ασφαλές μέρος για να πάει. Πολύ σοβαρό. Και μια γυναίκα, γιατί τα ακούσαμε, η οποία δεν. Αν και είναι 10 χρόνια στην Ελλάδα, δεν ξέρει ελληνικά, γιατί ήταν αποκομμένη. Μάλλον την κρατούσε προφανώς ο σύζυγός της αποκομμένη, οπότε η επόμενη μέρα πραγματικά είναι το πολύ δύσκολο κομμάτι. Ακριβώς. Λοιπόν, πείτε μας ξανά, ώρα, μέρος. Λοιπόν, Τετάρτη, 13 Μαρτίου, 6 ώρα το απόγευμα, στο επιμελητήριο Ηρακλείου στην αίθουσα Καστελάκη. Είναι ανοιχτή, είναι ανοιχτή για ελεύθερη για το κοινό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και βεβαίως για τις πρωτοβουλίες που παίρνετε με την καινούργια εθελοντική ομάδα, η οποία πώς λέγεται? Κοινωνική αφύπνιση. Είναι μια εθελοντική ομάδα νέων ανθρώπων από διάφορα επαγγελματικά πεδία και επιστημονικό μετερίζει και αφορά μια προσπάθεια με αμιγώς κοινωνικό χαρακτήρα και προσανατολισμό. Κοινωνική αφύπνιση. Ακριβώς. Και μπορεί οποιοδήποτε να γίνει μέλος στην κοινωνική αφύπνιση. Βεβαίως, ναι. Πού μπορούμε να σας βρούμε? Λοιπόν, το επόμενο διάστημα, επειδή είμαστε καινούργια ομάδα, πριν ένα μήνα περίπου έτσι. Για ανακοινώθηκε η ίδρυση. Θα υπάρξει έτσι διαδικτυακά κάποια σελίδα και ένα κάλεσμα προς τον κόσμο να εγγραφεί και περισσότερες πληροφορίες. Ο στόχος της κοινωνικής αφύπνισης ποιος είναι? Λοιπόν, η δημιουργία, ο σκοπός της κοινωνικής αφύπνισης έγκυται στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για κρίσιμα κοινωνικά φαινόμενα και ζητήματα μέσα από δράσεις και παρεμβάσεις συλλογικού πνεύματος και συνεργασίας, καθώς και η στήριξη και η συμπαράσταση με κάθε πρόσφορο τρόπο ανθρώπων που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης και ανέχειας. Οι βασικές αξίες και αρχές που διέπουν το χαρακτήρα της κοινωνικής αφύπνισης είναι η αλληλεγγύη, η κοινωνική ενσυναίσθηση, η δικαιοσύνη, η αγάπη και η συμπαράσταση προς τον συνάνθρωπο. Και αν μου επιτρέπετε για το κλείσιμο ένα μήνυμα λόγω της σήμερας, λίγο γρήγορα μόνο για να προλάβουμε. Ναι, ότι ας κατανοήσουμε όλοι ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Ας συμβάλλουμε λοιπόν όλοι, η Εκκλησία, οι φορείς, οι υπηρεσίες, τα μέσα ενημέρωσης και κάθε πολίτης, ώστε τα θύματα αυτών των καταστάσεων να διώξουν το φόβο, να βρουν τη δύναμη να μιλήσουν, να μιλήσουν σε κάποιο ειδικό ή σε κάποιο υγιείο πρόσωπο και πολύ περισσότερο να αποκτήσουν το θάρρος να ανοίξουν την κλειστή πόρτα που θα τους οδηγήσει στη σωτήρια μετάβαση από το σκοτάδι της βίας στο φως της ζωής. Σας ευχαριστώ πολύ και για το μήνυμά σας και για την παρουσία σας. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.